Τα μαθηματικά και ο προγραμματισμός ακούγονται δύσκολα μαθήματα και για τους λίγους. Επίσης λένε ότι αν δεν είσαι μεγάλος επιστήμονας, δεν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις για κάτι πολύ ενδιαφέρον. Κι όμως, με τη χελενόσφαιρα, μπορείς χρησιμοποιώντας μαθηματικές έννοιες να προγραμματίσεις γραφικά σχέδια και να τα κινείς τρισδιάστατα μάλιστα. Μπορείς να γίνεις γραφίστας, να φτιάξεις καρτούν και να φτιάξεις τα δικά σου πρωτότυπα και θαυμαστά κινούμενα σχέδια. Έλα να φτιάξουμε μια πεταλούδα που να κινεί τα φτερά της. Το δεξί φτερό να είναι πολύγωνα, το ένα μέσα στο άλλο, και το αριστερό μια από τα ίδια. Πρώτα θέλουμε ένα πρόγραμμα που να φτιάχνει όποιο πολύγωνο φανταστείς, από τετράγωνο μέχρι 1800. Μια εντολή επανάληψης θα χρειαστείς και τα μαθηματικά που δίνουν το μήκος των πλευρών και υπολογίζουν τη στροφή του σπουργιτιού από τη μία πλευρά στην επόμενη. Τετράγωνο. Θέλεις 4 επαναλήψεις και 90 μοίρες στροφή. Εξάγωνο. 6 επαναλήψεις και 60 μοίρες στροφή. Το πιάσες. Επανάληψη επιστροφή 360 και φτιάχνουμε όποιο πολύγωνο θέλουμε. Να που τα μαθηματικά χρησιμεύουν εδώ. Για δες όμως, αυτό το πρόγραμμα γιατί δεν φτιάχνει το εξάγωνο που θέλουμε. Α, έχει ένα λάθος. Η επανάληψη εδώ είναι 4 αντί για 6. Κανένα πρόβλημα. Τα διορθώνεις αμέσως. Και να το εξάγωνο. Και αν θέλεις να φτιάχνεις οποιοδήποτε πολύγωνο σε οποιοδήποτε μέγεθος, και αυτό εύκολο. Θα βάλεις μια μεταβλητή, ας πούμε ν, για τον αριθμό των επαναλήψεων και μια δεύτερη μεταβλητή, ας πούμε α, αντί για το 100, για το μέγεθος της πλευράς. Και να, έχεις αμέσως ένα πρόγραμμα που φτιάχνει όποιο πολύγωνο μπορείς να φανταστείς και σε όποιο μέγεθος θέλεις. Να και η φτερούγα που βάζει το ένα εξάγωνο μέσα στο άλλο. Αν θέλω, και 3 εξάγωνα, το καθένα με το δικό του μήκος πλευράς. Και η κίνηση, ευκολάκι. Χρειάζεσαι μόνο μία μεταβλητή στροφή μ και μετά να φτιάξεις το φτερό. Όπως εδώ. Και να το κινούμενο φτερό. Με την κίνηση του μεταβολέα μ, κινείται και αυτό. Και πού είναι η πεταλούδα. Και αυτό εύκολο. Είδες τι σου είναι ο προγραμματισμός. Στρίψε το σπουργίτι 180 μοίρες και ξαναφτιάξε το ίδιο φτερό. Αυτή τη φορά θα βγει αριστερά. Και όλα αυτά θα κάνεις το ίδιο πρόγραμμα. Δεν χρειάζεται να κουράζεσαι. Μάλιστα, με την ίδια στροφή, πριν αρχίσεις να σχεδιάζεις, έχεις και το πέταγμα της πεταλούδας. Ορίστε, έτοιμο για τον blog σου, τη διαφήμιση που θα φτιάξεις ή την ιστοσελίδα σου. Αν θέλεις, μπορείς να παρατηρήσεις την πεταλούδα από πιο μακριά, πιο κοντά ή και γύρω-γύρω για να δεις πώς μοιάζει. Και όχι μόνο αυτό, μπορείς πανεύκολα να της αλλάξεις το μέγεθος, τον αριθμό των πολυγόνων που θα έχει στα φτερά της, αλλά και το σχέδιο των φτερών της, δηλαδή αν θα είναι εξάγωνα, τετράγωνα ή 1800. Στη χελονόσφαιρα μπορείς να φτιάξεις και μύρια άλλα σχήματα, γράφοντας δικά σου προγράμματα μέσα σε ένα τρισδιάστατο σκηνικό. Μπορείς για παράδειγμα να φτιάξεις πολύγωνα και μετά με αυτά να σχηματίσεις μια κυψέλη. Μια τέτοια δραστηριότητα μπορείς να βρεις στο φωτόδεντρο. Ονομάζεται χελώνα μέλισσα. Αν τρέξεις αυτό το μικρό πρόγραμμα, το σπουργίτι κινείται σύμφωνα με τις εντολές. Αφήνει, όπως και στην πεταλούδα, ένα ίχνος στην πορεία του και έτσι κατασκευάζεται μια ολόκληρη κυψέλη από εξάγωνα. Άφησε τη φαντασία σου ελεύθερη και σκέψου τι άλλο θα ήθελες να φτιάξεις εσύ με τη χελονόσφαιρα. Όπως είδες, μπορείς πανεύκολα, εσύ, οι φίλοι σου και οι φίλες σου, να φτιάξετε άπειρες δικές σας κατασκευές. Όποια σχήματα μπορείτε να φανταστείτε και να τα κάνετε να κινούνται και να αλλάζουν στον τρισδιάστατο χώρο. Και μην διστάσεις, ό,τι σου πάει στραβά, το παρατηρείς, το συζητάς, βρίσκεις τη φταίη και το διορθώνεις πολύ εύκολα στη χελονόσφαιρα. Αν είσαι εκπαιδευτικός, βρες τη χελονόσφαιρα και τα μαθησιακά αντικείμενα που είναι σχεδιασμένα με αυτή στο φωτόδεντρο και χρησιμοποίησέ τα όπως είναι ή αν θέλεις προσάρμοσέ τα. Μπορείς να φτιάξεις δικές σου δραστηριότητες για τους μαθητές και τις μαθήτριές σου με όμορφα σχήματα
ή και να τους παρακινήσεις να μας τορέψουν με το εργαλείο αυτό, υλοποιώντας τις δικές τους ιδέες. Η χελωνόσφαιρα στο φωτόδεντρο είναι ένα εργαλείο προγραμματισμού στο οποίο τα παιδιά εμπεδώνουν μαθηματικές έννοιες καθώς τις χρησιμοποιούν για να φτιάξουν, να μαστορέψουν και να διασκευάσουν κινούμενα γραφικά μοντέλα σε μία τρισδιάστατη σκηνή. Έτσι, τα βοηθάς να αναπτύξουν μαθηματικό συλλογισμό και ικανότητα μαθηματικής έκφρασης και διαπραγμάτευσης. Βρες τη χελώνα μέλισσα και άλλα μαθησιακά αντικείμενα με τη χελωνόσφαιρα στο φωτόδεντρο μαθησιακά αντικείμενα, στη συλλογή των μαθηματικών και στην ενότητα της γεωμετρίας.